της επιδοματικής πολιτικής για άπορους, δεν μπορεί να έχει ταμεία σε χρήματα. Τι να τα κάνω, να μου έρθουν τα χρήματα και να μην μπορώ να τα δώσω. Χαμός θα γίνει τότε. Βλέπετε λοιπόν, ο κόσμος, οι αντιπολιτεύσεις, τι λένε, κάνουν ένα παιχνίδι. Εγώ δεν θα μιλήσω πλέον για τις αντιπολιτεύσεις. Όταν θα περάσει η κρίση, θα πούμε πράγματα με το όνομά τους. Καθαρές κουβέντες. Εγώ να παίξω μιλιάρδο στις πλάτες ανθρώπων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Κοδόμη. Εστίαση. Εστίαση. Για νεμπόριο. Όλοι μας. Να παίξω μιλιάρδο, να χαϊδεύω αυτιά. Επειδή αρέσει, εγώ δεν θα το κάνω. Η υπεύθυνη πολιτική, κυρία Κουκιαίνη, πολιτική με όμικρον ιώτα, είναι αυτοί οι οποίοι λένε αλήθειες. Τι να πω, εγώ τώρα πρέπει να χαίρομαι που αισθάνομαι δικαιωμένος με αυτά που έλεγα τον μήνα Φεβρουάριο, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μαζί. Είναι λεπτές ισορροπίες που χάνονται. Όταν, μισό λεπτό, τον Φεβρουάριο, όταν εγώ είπα απευθυνόμενος στον ιεράρχη μας και στους ιερείς, προσέξτε, τότε δεν στήριξε κάποιος. Μόνος μου ήμουνα, κυρία Κουκιαίνη. Τώρα έρχονται να μας πούν τι. Εγώ, ακούστε, λαϊκιστής δεν υπήρξε ποτέ. Εγώ μπορώ να έχω πει κάποιες στιγμές ότι θα κάνω αυτό και δεν το κατάφερα και έχω πάρει κι εγώ τα μαθήματά μου. Εγώ δεν μου αρέσει πλέον εδώ και πολλά χρόνια να λέω πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα γίνουν. Ο κύριος Πέτσας όμως θα έπρεπε να σας δίνει μια λύση σε αυτό το θέμα. Αυτό, να σας βοηθήσει, ακούστε, κυρία Κουκιαίνη, στο σημείο αυτό. Το ψάχνουμε και αυτό. Ναι, θα πάμε και ανάποδα. Ωραία. Όταν ολοκληρωθεί από εδώ η διαδικασία, άστε να περάσει το διήμερο αυτό, εντάξει, γιατί είναι κρίσιμο για το νησί, θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Εντάξει. Διότι και εγώ τώρα θεολογικά μπορώ τις επόμενες μία-δυο εβδομάδες θα μπορώ να ταξιδέψω. Εντάξει, είναι αλλιώς η τέτα-τέτ παρουσία και αλλιώς η διαλληλογραφία ή με τηλεδιάσκεψη. Μακάρι. Θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζουν κάποιοι. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βλέπετε, εγώ κάνω φιδωλές ανακοινήσεις, κινήσεις και ανακοινώσεις για το αύριο και το μεθαύριο. Γιατί δεν μου επιτρέπεται. Θα οριστικοποιηθούν κάποια πράγματα, θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, θα δούμε εδώ ανθρώπους για πρώτη φορά, γιατί μου λένε και κάποιοι, γιατί δεν το έκανες αυτό πριν μήνες. Μα το πράγμα είχε άλλα χαρακτηριστικά τότε και άλλα τώρα. Το νοσοκομείο μας δούλευε με άλλα δεδομένα τότε και με άλλα δεδομένα τώρα. Τώρα ξεκίνησε ο κόσμος να πηγαίνει να κάνει εμβολιασμούς. Και τρίτη γραμμή, σήμερα διαρωτήθηκε κανείς πως άνοιξε η πλατφόρμα 18-30. Διαρωτήθηκε κανείς πως άνοιξε η πλατφόρμα 30-44. Όταν θα δείξω την αλληλογραφία, τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα στο Μαξίμου, στους αρμόδιους υπουργούς, έπρεπε εγώ να κάνω συσκέψεις και να κάνω ανακοινώσεις. Συγχωρέστε με. Τώρα θα δούμε το σήμερα και αργότερα θα τα δούμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, κυρία Κουκιαίνη, για μένα είναι να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή καλύμνικη. Mm-hmm. Αυτό μετράει, διότι ήδη θρηνούμε 17 άτομα. Και είναι διασωληνωμένοι από εδώ και από εκεί 7 ή 8 καλύμνοι, δικοί μας άνθρωποι. Όταν με κατηγορούσαν κάποιοι που έλεγα, ρε παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, ούτε να φορούν τις μάσκες κλπ. Ναι. Θυμάμαι, είχα χρησιμοποιήσει μία λέξη, αρνητές, και στοχοποιήθηκα. Όλοι αυτοί οι κύριοι που μου έκαναν εμένα κριτική θα βγουν να ζητήσουν σήμερα συγγνώμη στον κόσμο που έχουμε αυτούς τους 17 νεκρούς. Κυρία Κουκιαίνη, ακούστε, το πράγμα παραφούσκωσε. Υπάρχει αγωνία. Και η υπευθυνότητα η δική μου δεν μου επιτρέπει να παίζω με την ψυχολογία ούτε του επαγγελματία, ούτε αυτού που νόσησε, διότι και εγώ βρέθηκα στο θέμα αυτό με υποκείμενα νοσήματα να έχω προσβληθεί από τον κορονοϊό. Ωραία, λοιπόν,
Όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος. Και ελπίζουμε ότι ειδικά για την Κάλυμνο είμαστε σε αυτό το κομβικό σημείο του τέλους και μιας νέας αρχής από τη Δευτέρα. Και ο κόσμος, εάν ανοίξει το νησί τη Δευτέρα, ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός. Πολύ. Θα απευθυνθώ στα μπαρ. Αυτά που ο συνωστισμός δίνει και παίρνει. Πρέπει να τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας για να μην έχουμε κανένα πισωγύρισμα. Μα το είπανε ότι θα συνεχίσουμε με τοπικά lockdown όπου ήπια η περιοχή. Εγώ αυτή την έκκληση κάνω. Επαναλαμβάνω, η εκτίμησή μου είναι αυτή. Από εκεί και πέρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ μέσα από τη συχνότητα του σταθμού σας όφυλα να πω αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ενημερωθεί σωστά, χωρίς υπερβολές, χωρίς ωραία λόγια. Δεν λέγονται εδώ από μένα ωραία λόγια. Είναι η μεγαλύτερη κρίση που διαχειρίστηκε, στην οποία βρέθηκε η χώρα και που διαχειρίστηκαν κεντρικά οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές. Σωστό. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει κανείς. Όμως, άλλο πράγμα να αντιμετωπίσεις το διατάφτα, δεν δώσαμε λύση στους μελισσοκόμους μας. Πώς, έτσι ανέμαχτα. Από εδώ έφευγαν τα πάντα, κυρία Κουκαίνη. Κυρία Κουκαίνη, από εδώ έφευγε. Εδώ ήταν το στρατηγείο αυτού του νησιού, σε αυτή την κρίση. Όσα άλλα λέγονται, αφήστε τα. Είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ωραία. Οι μέρες που ακολουθούν λοιπόν είναι κρίσιμες, έτσι σοβαρές και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω, αύριο θα κληθούν όλα τα μέσα ενημέρωσης, εντάξει, προκειμένου να ενημερωθούν από τον επικεφαλής της αποστολής. Mm-hmm. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα, το πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί το απόγευμα σε μένα. Θα ενημερωθείτε έγκαιρα όλοι, προκειμένου μετά την σύσκεψη την πρώτη θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν.